Πάμε. Βεβαίως και είχε κλείσει το 2018 και θεωρώ ότι ήταν από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της δημοτικής μας αρχής για την περιοχή του Ακροτηρίου. Καταφέραμε να πάρουμε 4 κίνητα σε συνεννόηση με την ενορία των Κουρκουγιανών και τον εφημέριο τότε τον κύριο Αλεξανδράκη, ο οποίος πραγματικά έδειξε το καλύτερο εαυτό του, καθώς και το Ενοριακό Συμβούλιο. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία και ανοιγόταν πολύ μεγάλες προοπτικές για το Δήμο Χαλίων να μπορέσει να φτιάξει εκεί μεγάλα σχολικά συγκροτήματα, ειδικά στην περιοχή των 34 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρου πολιτισμού και μάλιστα είχαμε προβλέψει και ένα χώρο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό είχε αποτυπωθεί στις αποφάσεις του Ενοριακού Συμβουλίου αλλά και του Συμβουλίου της Μητρόπολης Χανίων. Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε βεβαίως από τον Δήμαρχο για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την πρόθεση της Εκκλησίας να πωλήσει αυτά τα κίνητα χωρίς μάλιστα κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση του Δήμου Χανίων, ο οποίος έχει κάθε ένοχο συμφέρον βεβαίως μετά από τις πράξεις παραχώρησης να γνωρίζει, να ερωτηθεί και να υπάρξει μια συνεννόηση. Επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θεωρούμε ότι καταρχήν πρέπει να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης με την Εκκλησία. Κάτι άλλο, κατά τη γνώμη μου, είναι αδιανόητο. Δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία να πάρει πίσω τέτοιες σημαντικές αποφάσεις για την Εκκλησία, να τρωθεί το κύρος στην πραγματικότητα της Εκκλησίας και όλο αυτό να φέρει σε αντίθεση όλη την τοπική κοινωνία του Ακροτηρίου, να φέρει όλο το Δήμο Χανίων στην πραγματικότητα απέναντι. Είμαστε λοιπόν απόλυτα ταυτισμένοι με την υπόθεση διεκδίκησης και επίλυσης αυτού του ζητήματος. Κύριε Βάμβουκα, συγγνώμη, οι αποφάσεις αυτές που έχουν πάρθει και από το Ενοριακό Συμβούλιο και όλα αυτά και με εσάς όταν είσαστε δημοτικοί αρχή είναι γραπτές. Λοιπόν, οι αποφάσεις όλες αυτές βεβαίως και είναι γραπτές. Είναι έγγραφα και η παραχώρηση από το Ενοριακό Συμβούλιο και βεβαίως και από το Συμβούλιο της Μητρόπολης. Τώρα, τι συνέβη, ποιος είναι ο λόγος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να διαρευνηθούν και στα οποία θα πρέπει βεβαίως να απαντήσει η τοπική εκκλησία. Ο Δήμος Χανίων οφείλει βεβαίως να αγωνιστεί ούτως ώστε να επανέλθουν τα πράγματα εκεί που εμείς τα αφήσαμε και εκεί που θα έπρεπε να είναι για να συνεχιστεί όλη η διαδικασία, να κατοχυρωθούν απολύτως στο Δήμο και να μπορέσουν να προχωρήσουν σχέδια για την αξιοποίηση αυτών των πολύ πολύ σημαντικών ακινήτων για την κοινωνία του Ακροτηρίου και για όλη την κοινωνία των Χανίων.